την απαλλαγή των μονίμων κατοίκων των περιοχών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνορεύουν με σταθμούς διοδίων, υπογράφει ο Υπουργός Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Πύρτζης με απόφασή του. Σύμφωνα με την απόφαση, ειδικότερα οι Ξανθιώτες δικαιούνται απαλλαγή από τα διόδια του Ιάσμου, οι κάτοικοι της Ροδόπης από αυτά του Ιάσμου και της Μέστης, οι κάτοικοι του Εύρου από της Μέστης και του Αρδανίου, ενώ οι κάτοικοι του Δήμου Παγκαίου απαλλάσσονται από τα διόδια της Μουσταίνης. Εγώ δεν μπορώ να μπω υποθετικά σε μια ενδεχόμενη άρνηση προς τον κύριο Σπίρτζη του ΤΑΙΠΕΔ. Εάν δεν έχω συγκεκριμένα πράγματα και από το ΤΑΙΠΕΔ και από τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Σπίρτζη, δεν μπορώ να μιλήσω υποθετικά. Και έπειτα, εγώ μένω στην καλόπιστη συμπεριφορά μου, η οποία σχηματίστηκε από την υπόσχεση του κύριου Σπίρτζη ότι εντός λίγων μηνών, μέσω 18, θα ισχύσει το αναλογικό σύστημα, που σημαίνει ότι δικαίως θα πληρώνει ο καθένας όσο χρησιμοποιεί την οδό, γιατί αυτά τα λιγότερα που θα πληρώνουμε στο αναλογικό σύστημα χρειάζονται αληθινά για τη συντήρηση της Εγνατίας Οδού, γεγονός για το οποίο κανείς θεσμικός δεν αρνείται. Από την αλήθεια δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και ευδοκίμησε αυτή εδώ η διαδικασία. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα διόδια της Μουσταίνης υπάρχουν μερικά χρόνια, έτσι, τώρα αν πήρε στην κυβέρνηση μερικά χρόνια να καταφέρει να ψηφίσει κάτι σχετικά με αυτό, έστω και τώρα είναι καλό, θα έλεγα, για τους δημότες του Δήμου Παγκαίου, γιατί αυτούς αφορά το μέτρο. Από εκεί και πέρα, για να έρθουμε στο δικό μας, το οποίο ουσιαστικά ενδιαφέρει τους δημότες του Δήμου Καβάλας και όχι μόνο, θα έλεγα εγώ, αλλά και των δήμων οι οποίοι βρίσκονται δεξιά και αριστερά του Δήμου μας και διέρχονται από την Εγνατία πάνω από το Περιγιάλιο, όπου θα κατασκευαστούν, από όσο γνωρίζουμε, καινούργιοι σταθμοί διοδίων. Αυτό το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε, πέρα από το ότι ο Δήμος θα κάνει όλα αυτά τα οποία του δίνει ο νόμος ως δυνατότητες για να μπλοκάρει ή να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουμε δει και εμείς ποια είναι τα νομικά όπλα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το οποίο θέλω να πιστεύω λοιπόν είναι ότι δεν θα προλάβουν ή δεν θα κατασκευαστούν τα μετοπικά διόδια, και ότι θα προλάβουμε, έστω θα προλάβει η κυβέρνηση, να το πω διαφορετικά, να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο η ίδια ανακοίνωσε, και μάλιστα από το στόμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κομωτινή, ότι μέσα στο 18 θα λειτουργήσουν τα αναλογικά διόδια. Επίσης, οι απαλλαγές ισχύουν μέχρι την εφαρμογή του δικαιότερου συστήματος αναλογικών διοδίων για τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική απόφαση, ενώ σύντομα θα λειτουργεί διαδικτυακή εφαρμογή. Με την ίδια απόφαση απαλλάσσονται από τα διόδια της Εγνατίας Οδού όλοι άνεργοι. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει εφόσον κάθε απαλλασσόμενος διαμένει με κύρια κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών. Η απαλλαγή αφορά κατηγορίες γιοταχή, ιδιωτικών ή γιοταχή επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών από την καταβολή διοδίων τελών. Για την πιστοποίηση των ανωτέρων δικαιούχων και των οχημάτων αυτών δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο νομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή και άλλα φορολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΗ, άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων.